samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Γεια σας, καλημέρα. Είμαι από Τέλη. Λοιπόν, ο συγκρότης διοικητικό μας κάλεσε σήμερα στην εκδήλωση αυτή. Ο τίτλος πάντως δημόσιας είναι «Εξάμεις χωρίς το Πανεπιστήμιο». Με άλλα λόγια, ερώτημα είναι άμα μπορούσαμε να φανταστείτε το Πανεπιστήμιο της ΣΑΜΟ χωρίς το Πανεπιστήμιο. Εγώ θα ήθελα να αλλάξω λίγο το κείμενο και να καθίσω όμως το περιεχόμενο και θα κάνω την εξής ερώτηση. Θα μπορούσατε να φανταστείτε αυτή τη χώρα χωρίς πανεπιστήμια, θα μπορούσατε να φανταστείτε αυτή τη χώρα χωρίς σχολεία, χωρίς εργαζόμενους, θα μπορούσατε να φανταστείτε αυτή τη χώρα μόνο με άνθρωπους, μόνο με απολυμμένους, μόνο με ηλικιωμένους, μόνο με νέους που βλέπουν το μέλλον τους σε μια άλλη χώρα. Και γι' αυτό ακριβώς συμβαίνει και εδώ στη Σάμο, στη Χίο, στη Μιλή, στη Ρόδο και στη Σύρο και σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι εργαζόμενοι με σχέση ιδιωτικού χρόνου, ορίστου χρόνου, αυτή τη στιγμή, με βάση το νέο νόμο που ψηφίστηκε, το μισοπρόθεσμο, απολύονται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, απολύονται από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, απολύονται από τους Δήμους. Και μάλιστα απολύονται με διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορες, με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού σε ένα κομπιούτερ. Γιατί η κυβέρνηση αυτή θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι είναι απλά αριθμοί και μπορούν να σβηστούν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο αυτή η αριθμή από την εκδοτική ενός κομπιούτερ. Και αυτή είναι η αρχή. Γιατί η κυβέρνηση έχει ψηφίσει έχει νομολογήσει και έχει σχεδιάσει τις εισαγωγές μέσα από τον χρόνο 2.000 εργαζόμενα. Και έχει νομολογήσει και σχεδιάσει και έχει ψηφίσει τις εισαγωγές 25.000 εργαζόμενα μέχρι μέσα στο 2.000. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.